Πάμε κυρίες και κύριοι και στην ενότητα, την τελευταία ενότητα της σημερινής εκπομπής και να χαιρετήσουμε εδώ τον δικηγόρο από τις Σέρες, τον κύριο Ιωάννη Γιάντσιο. Κύριε Γιάντσιο, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Όλα καλά. Εύχομαι. Δηλαδή εσείς είστε, λέτε, όλα καλά, με κορονοϊό, με όλα αυτά που βλέπουμε στα σύνορα. Κοιτάξτε. Με όσα διαδραματίζονται στο νομό Σερών και αφορούν το μεταναστευτικό. Πρέπει να πούμε ότι τελικά ο νομός Σερών έχει εξελιχθεί στον πιο αδύναμο κρίκο σε αυτή την ιστορία του μεταναστευτικού. Ξέρετε, μου άρεσε αυτό και θα το χρησιμοποιώ. Διότι η αλήθεια είναι ότι ο νομός Σερών, ως πιο πρώτος πλουτοπορευτική, τρίτος μάλλον στην Ελλάδα, τελευταίος στην ανάπτυξη, τελευταίος σε όλα. Αναλογιστείτε ότι για τους πρόσφυγες που είπαμε, γιατί εδώ τώρα είναι το ζήτημα, βγήκαν και μας είπαν ότι θα γίνει στις Σέρες και στην Αθήνα. Άργησε μεν να ξεκινήσει το μπαράζ εκεί με δημιουργία κέντρων, αλλά πάει καλά από όσο κατάλαβα. Μα αυτή τη στιγμή, οπότε φαίνεται, δηλαδή, καταρχήν το πρόβλημά μας είναι και η πολιτική ηγεσία όλου του νομού και ειδικά του Δήμου Συνδικής, οι οποίες εμπέζουν και κορυδεύουν τον κόσμο. Περιοχή Σιδηροκάστρου, για όσους δεν γνωρίζουν. Ναι, έτσι. Η οποία σύνορα δηλαδή. Ξέρετε, από τη μια σκέφτομαι ότι επειδή είναι το Μπέλες από εκεί και έχει περάσματα, μην τους πάνε σκοπίμως εκεί πέρα. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε το εξής οξύμορο σχήμα. Να λέει το Δημοτικό Συμβούλιο της Συνδικής ότι με τον Δήμαρχο μας Λαύρο και τα λοιπά, ότι δεν θέλουμε, ας πούμε, εδώ πέρα αυτά τα κέντρα, και να ανακοινώνεται στη Ροδόπολη και ο Δήμαρχος να προτείνει τη Βυρώνια. Πάλι πήραν ψήφισμα την μέρα που το λέει. Είχαν ψήφισμα, υποτίθεται ότι δεν θέλουν τα κέντρα, και από την άλλη λέει ας πάει στη Βρόνια. Θέλω να πω ότι εδώ γίνεται ένας εμπεγμός. Και βρίσκουν τον νομό Σερών, ο οποίος είναι ένας νομός, όπως σας είπα, φιλήσυχος, να το πω, μια νοοτροπία, αν θέλετε, επειδή έχουμε βαριά τζάκια, να μην μιλάει κανένας. Είναι όλα μαζί. Φανταστείτε ότι εμείς καλύπτουμε το 1% της ποσόστοσης των μεταναστών, προσφύγων, που είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχει βγει η νομοθεσία που λέει το 1% κάθε νομού. Πόσες χιλιάδες έχει παραδείγματος χάρη η Δράμα? 80. 80. 800. Τους έχει. Εντάξει. Πόσες έχει Σέρες? 130. 140. 140. Εμείς έχουμε πάνω από 2.000. Ξεπερνάμε το 1. Και έρχονται να μας προσθέσουν ένα στρατόπεδο τώρα στη Βυρώνια. Η Παροδόπουλη, υποτίθεται 10 άτομα και είπαν ότι όχι, αντιδράσαν κτλ. Τέλος πάντων. Πώς προκύπτουν αυτές οι αλλαγές πάντως? Είναι ευχάριστη. Όχι, είναι καλό να συζητάμε και για τέτοια μαζί σας, κύριε Γιάντσου, γιατί μας φαίνεται τώρα τις πληροφορίες για Σέρες. Ναι. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, χθες το βράδυ να διαβάζουμε ότι θα γίνει στη Ροδόπολη και σήμερα να αλλάζει ο προγραμματισμός? Τι προγραμματισμός είναι? Γιατί αυτό, ο ίδιος ο δήμαρχος. Ποιος το κάνει αυτό το προγραμματισμό? Ο ίδιος ο δήμαρχος πρότεινε να το κάνουμε στη Βρόνια. Τώρα ξεσηκώνει τη Βυρώνια, όμως. Που είναι και πολυπληθέστερη η Βυρώνια. Βέβαια, Ροδόπολη, δεν είναι το Πετρίτσι που είναι άλλο μεγάλο. Το Πετρίτσι είναι πολύ μεγάλο. Έτσι. Και είναι ακριβώς στα σύνορα. Όπως το λέτε. Και εδώ έχουμε το ξύπνο σχήμα να εμπέζουμε τον κόσμο. Και αυτό δεν γίνεται τυχαία. Γίνεται από την ίδια την πολιτική ηγεσία, η οποία, αν το πάρουμε σαν εικόνα, βγήκε ο κύριος Πέτσας και είπε: θα σας κάνω δύο, θα σας κάνω στις Σέρες ένα. Και οι Σέρες δηλώνει παντελώς ότι δεν γνωρίζει, ουδής δηλαδή. Δηλαδή δεν μίλησαμε κανέναν. Και αν μιλήσανε, γιατί δεν μας το είπαν? Και από την άλλη, για να καλύπτονται οι αρχές, λένε ψήφισμα δεν θέλουμε, αλλά τι να κάνουμε, ας τους πάμε. Εντάξει, ο νομός δεν είναι και ορφανός πολιτικά. Έχει δύο υπουργούς, πρέπει να πούμε. Δηλαδή, αυτό λέω. Δεν είναι νομός ο οποίος έχει ένα πολιτικό προσωπικό, ας πούμε, χωρίς πολλές δυνάμεις ή δυνατότητες. Εδώ μιλάμε τώρα για δύο υπουργούς. Άρα οι υπουργοί ξέρανε, δεν μπορεί να μην ξέρανε. Όχι μόνο ξέρανε, και οι υπουργοί ξέρανε, και οι βουλευτές ξέρανε, και οι δήμαρχοι ξέρανε, αλλά κάνανε ότι δεν ξέρανε. Με αποτέλεσμα, ενώ πήραν τη διαπιστευτήρια ότι θα γίνει, και φυσικά ήρθαν για να το περάσουν τώρα στον κόσμο, λένε ότι για να καταπραίνουν, ας πούμε, τις αντιδράσεις, ότι εμείς είμαστε και εμείς μαζί σας ενάντια. Ο νομός έχει πάνω από 2.000 από όσο μας λέει. Βεβαίως. Μια μεγάλη κομμόπολη δηλαδή. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν δομές οι οποίες τώρα έχουν χτιστεί και περιμένουν κόσμο και στις Σέρες. Και πάνε για τέταρτη και πέμπτη. Επειδή είχε πολλά στρατόπεδα, δηλαδή, τα κάνουμε όλα τα στρατόπεδα, ναι, κέντρα φιλοξενίας. Κέντρα φιλοξενίας. Διόδια, μας βάζουν τρία διόδια
γύρω-γύρω μας, στον ομό μας, στρατόπεδα 2-3. Γιατί προσέξτε την πολιτική. Θα φέρουμε στη Βερόνια και μετά θα πάμε και στη Ροδόπουλη. Θέλω να πω, είναι λίγο αστεία με την πολιτική ηγεσία του νομού. Είναι λίγο αστεία να νομίζω ότι μας κορδεύουν όλοι. Όλοι γελάμε. Όλος ο κόσμος δηλαδή τους έχει αντιληφθεί. Ή βγαίνετε ευθέως και πείτε, ρε παιδιά, θα γίνει αυτό. Ή μη φτάνετε στο σημείο να μας λέτε, ξέρετε κάτι, εμείς είμαστε μαζί σας. Αλλά από την άλλη, λέει, προτείνετε οι ίδιοι σε τι στρατόπεδα θα πάνε. Πρόταση είναι του Δημάρχου. Που λέει, πάτε στη Βερόνια τώρα. Πάντως, ο νομός Ελλών έχει επιδείξει μια πολύ μεγάλη αγωνιστική παρουσία και στο θέμα το. Το περίφημο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, θυμόμαστε όλοι τι κινητοποίησεις γίνανε. Πού πήγαν αυτοί οι μακεδονομάχοι μας. Ναι. Γιατί και τώρα με τσιγκλάτε θα τρελαθώ. Είναι γεγονός ότι σε αυτό το θέμα επίσης υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις των ομοσερών. Μεγάλες. Φαίνεται όμως ότι δηλαδή, το να έρχονται από τα νησιά και να λένε αυτοί που θα έρθουν από τα νησιά θα πάνε στον ομοσερών. Είναι λίγο, δηλαδή γιατί στον ομοσερών και όχι σε άλλο νομό δηλαδή. Συγκεκριμένα, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που η πολιτική δική μας ηγεσία, και μιλάω σύσσωμη, εγώ δεν μιλάω σύσσωμη, αλλά ειδικά ας πούμε κυβερνώνει το κόμμα τώρα, ότι ξέρετε κάτι, εδώ είμαστε εμείς, μην ανησυχείτε, όλα γίνονται. Προσέξτε, υπήρχαν δήμαρχοι οι οποίοι ήταν λαύροι ενάντια στα Σκόπια και τώρα θέλουν να κάνουν συνεργασίες για κάτι προγράμματα με τη Βόρεια Μακεδονία. Είχαμε τους πιο μεγάλους μακεδονομάχους εντός εισαγωγικών, οι οποίοι αποδειχτήκανε φούσκες στα λόγια. Επειδή εμείς, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ντόπιος. Πώς το λένε, πάντοτε η οικογένειά μου βρισκόταν εκεί. Ήτανε από ποια περιοχή είστε? Σιδηροκάστρο. Είστε από την περιοχή Σιδικής δηλαδή. Βεβαίως. Γνωρίζετε εκεί, καλά την περιοχή δηλαδή. Βεβαίως. Εκεί ο Σπάρτακος γεννήθηκε εκεί. Σε αυτή την περιοχή τη δική μας. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι που ζούσαν πάντοτε επί αιώνες εκεί. Δεν είχαμε ποτέ σλαβική επαφή κτλ. Όσοι βέβαια Σλάβοι είχαν, οι οποίοι φύγανε, αλλά εμείς ήμασταν Έλληνες, γηγενείς, πάντοτε εκεί. Τι βλέπουμε λοιπόν? Ακρίτες κιόλας. Ακρίτες. Τι βλέπουμε λοιπόν? Οι ίδιοι που ήταν μακεδονομάχοι να μας έχουν πουλήσει εμάς. Να φέρω παράδειγμα. Εγώ, δηλαδή τώρα, ποια είναι ταυτότητά μου? Ο Νότιος Μακεδόνας. Δεν κατάλαβα τι είμαι εγώ. Δεν είμαι Μακεδόνας όπως ήμασταν μια ζωή. Δεν ήμουν εγώ ο γηγενής Έλληνας Μακεδόνας. Δηλαδή έχασα αυτή την ιδιότητά μου. Και σε αυτά αυτοί συμφωνούσαν και βγαίναν μπροστά κτλ. Και τώρα κανένας δεν μιλάει. Για τους συμμετανάστες, ψηφίσματα. Γιατί είπαν κορεστήκαμε. Ήπιαν το αμήλυλι το νερό δηλαδή. Αυτό θέλω να σας πω. Λέγανε ψηφίσματα. Γιατί περάσαμε την ποσόσταση. Βρε παιδιά, λέγανε μέχρι εδώ. Κάναμε το καθήκον μας. Μα εδώ συνεχίζεται με ραγδαίες εξελίξεις. Θα είμαστε ο πρώτος νομός που αναλογικά μετά τα νησιά, σε αναλογικά πληθυσμό, εμείς θα έχουμε τους περισσότερους μετανάστες. Σας ανησυχούν αυτά που βλέπετε στον Εύρο? Ακούστε να σας πω. Πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι η κίνηση που συνέβη εκεί, το να κλείσουν τα σύνορα, γιατί εάν δεν κλείναν τα σύνορα, η Ελλάδα θα έτρωγε μια τεράστια ήττα που θα την πλήρωνε για ολόκληρα χρόνια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν δεν τη βλέπει ο καθένας, νομίζω εθελοτυφλεί και έχει άλλους στόχους και σκοπούς πίσω στο μυαλό του. Γιατί δεν είναι θέμα πολιτικό εδώ. Είναι θέμα εθνικό. Είναι σοβαρό θέμα, εθνικό. Κύριε Γιάννησιο, και όταν μιλάμε για σοβαρά θέματα, και καλώς το λέτε, καλό θα είναι ορισμένοι να μην βγάζουν ελαφρά την καρδία συμπεράσματα και να λένε αφήστε τους να περάσουν. Δεν καταλαβαίνουν μάλλον την επικινδυνότητα τις λέξεις αφήστε το να περάσουν. Και πόσο δίκιο έχετε, γιατί αν το δούμε, τι θέλει η Τουρκία? Η Τουρκία έχει ένα στόχο και το δείχνει απόλυτα. Πέστε μου σας παρακαλώ, γιατί στη Βουλγαρία γιατί δεν πάει κανένας? Γιατί έχει εστιαθεί η κατάσταση στον Εύρο και στην Κύπρο στέλνουν? Γιατί έχουν στόχο, έχουν σκοπό. Να συμπολιάσουν ένα εκατομμύριο να σου φέρουν, αρκεί για να μπορούν να έχουν τις εστίες της μουσουλμανικής μειονότητας μέσα στη χώρα σου. Διότι αυτοί θα θέλουν με τα σχολεία κτλ. Η Ευρώπη θέλει να τους κλείσει εδώ. Ο Ερντογκάν το συμφέρει να έχει πληθυσμό που θα έχει μουσουλμανική θρησκεία και του λέει δεν τους ενοχλεί καθόλου αυτό. Απόδειξη, ας πάει στη Βουλγαρία. Γιατί δεν πάει? Και αν η Γερμανία θέλει, γιατί δεν θέλει τα τρένα της και έχει υπερσύγχρονα να τους πάει εκεί? Γιατί εστιάστηκε εδώ? Είναι τώρα αυτό θέμα πολιτικής?
το αν παραδείγματος χάρη κάποιοι τους οποίους κακώς πήραν τα όπλα, αν είναι πολίτες και πήγανε και κάνανε εκεί πυροβολίες. Κακώς, κάκιστα, να τους μαζέψουν. Είναι όμως αυτό πολιτική. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή την ιστορία, λέτε. Δηλαδή, εντάξει, κάποιοι κακώς, κάκιστα. Το άλλο, άλλο είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, δεν βλέπουμε μάλλον το. Την πολιτική μπροστά μας δεν τη βλέπουμε. Όχι, δεν βλέπουμε πολιτική... το αυγό του φιδιού εμείς. Αυτό θέλω να πω. Βλέπουμε όλα τα άλλα. Μα είναι δυνατόν τώρα να μιλάμε ότι ξεσηκώθηκε φασισμός και ακροδεξιείς στον Εύρο. Τώρα, εντάξει. Δηλαδή, έλεος. Δηλαδή, φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις για να δικαιολογήσουμε την ανυπαρξία μας και να πούμε την αντίθεση πλευρά μόνο και μόνο. Πρέπει να σε επιδοκιματική. Να επιδοκιμάζουμε καταστάσεις. Δηλαδή, να μην είμαστε αρνητικοί εκεί που δεν πρέπει. Γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό. Η Ελλάδα αντιστέκεται εκεί. Αυτό, αν δεν το αντιληφθούμε, νομίζω ότι γίνεται ένα τεράστιο ζήτημα. Και κάτι άλλο αυτό που είναι πολύ βασικό. Προσέξτε, η Ελλάδα δεν μπορεί, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να στηρίξει εισρωή μεγάλη. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Εμείς δεν είμαστε μια βιομηχανική χώρα που μπορούμε να τις οπροφήσουμε στις εργασίες μας κτλ. Στις αίρες, 4 χρόνια είναι οι μετανάστες. Και με το εκρηκτικό μείγμα, θα έλεγα, κύριε Γιάντσιο, και του κορονοϊού. Ας αυτό. Ο οποίος μπορεί να χρειαστούν αύριο το πρωί και μονάδες στην εντατική, να υπάρξουν ζητήματα. Δεν μπορείς να έχεις δύο θέματα κρίσεων στην ίδια χώρα ταυτόχρονα. Δηλαδή, τεράστια. Όσο οργανωμένος και να είσαι, πώς θα αντέξεις. Δεν γίνεται να δεχτείς χιλιάδες κόσμο ξαφνικά επειδή. Το να τους δεχτούμε και να έρθει η Γερμανία να τους πάρει, να το κάνουμε. Το να τους δεχτούμε, να τους κρατήσουμε εδώ. Εδώ. Ό,τι μπαίνει δεν φεύγει, το ξέρετε πολύ ναι, καλά. Ναι, θέλω να πω, γιατί αυτοί που λένε πολλά και έχουν με μια αφέλεια λένε μια κατάσταση, το να τους κρατήσουμε εδώ και να έρθουν, ας πούμε, 100, 200, 300, 500 χιλιάδες, δεν ξέρω πώς θα έρθουν, αυτό εμείς μπορούμε να το σηκώσουμε. Το υγειονομικό μας σύστημα μπορεί να το σηκώσει. Μπορεί να το σηκώσει το εκπαιδευτικό, μπορεί να το σηκώσει να τους ταΐσουμε. Θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Είναι δυνατόν αυτή η χώρα η οποία 10 χρόνια. Ρημάζεται από μια οικονομική γίνεται, κρίση. Γίνεται να έχει στοχεύσει, λέτε, και ταυτόχρονα να δεχθεί και καμιά μισό εκατομμύριο κόσμο από εκεί. Γιατί αν δουν ότι μπαίνουν εύκολα, θα στείλουν κι άλλο κόσμο. Μα είναι, αυτό είναι, είναι με μαθηματική ακρίβεια. Γιατί? Διότι υπάρχουν οι φτωχοί που είναι από την Ανατολή και υπάρχουν εκατομμύρια και θέλουν να πάνε στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη έχει ένα καλύτερο σύστημα κτλ. Είναι λογικό. Τα προσφυγικά αυτά κύματα. Θα εντείνονται περισσότερο στο μέλλον. Όταν εδώ δημιουργήθηκε η αντίληψη, έλα μωρέ, πάμε τώρα στην Ελλάδα, γιατί είναι Ευρώπη, εκεί θέλουν τα σκηνικά, τι θα κάνουν όλοι. Αυτό, αν η Ελλάδα το αποδεχτεί με αυτή τη λογική, να μου πούνε ποιες δομές θα το σηκώσει. Μην κοιτάμε το 2015 που φύγανε 1 εκατομμύριο, που υπήρχε ο βαλκανικός διάδρομος, εκεί υπήρχε ο βαλκανικός διάδρομος και έφευγαν. Εντάξει, τι μας πειράζει, μας μείνανε εδώ 70-80 χιλιάδες, τέλος πάντων τους φέρουμε βόλτα. Τι θα συμβεί? Που είναι η Βουλγαρία κλειστά. Εκεί υπάρχει και άλλο βουλγάρικο ξύλο. Τι συμβαίνει, τι θα συμβεί, λέτε, αν όπως το 2015 μπει 1 εκατομμύριο και μείνει εδώ. Τι θα συμβεί. Αυτό δηλαδή δεν το αναλογείται κανένας. Δεν θέλω να το σκεφτώ. Τι περιμένουμε, ότι τότε η Ευρώπη θα μας βοηθήσει. Προχθές η Ευρώπη 5.000 που είπαμε να πάρουν και δεν τους πήρανε οι Γερμανοί. Το μόνο που θέλουν για να δείξουν, υποτίθεται την, ξέρετε, αυτός η λογική ότι και εμείς είμαστε ευαίσθητοι, θέλουν τα συνόδευτα παιδιά να τα πάρουν για να δείξουν στις κοινωνίες τους ότι να, εμείς έχουμε ευαισθησίες ανθρωπιστικές. Κύριε μου, εδώ θα έρθει 1 εκατομμύριο οι οποίοι θα είναι μέχρι 30 χρονών. Αυτούς τι θα τους κάνεις? Η Ελλάδα, πού θα τους απορροφείς αυτούς? Βλέπετε πάντως ότι είναι ένα πολύ σοβαρό. Όχι μόνο, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι μια επιθετική πολιτική από την Τουρκία, απόλυτα επιθετική, επιθετικότατη, την οποία θα έπρεπε να τη σταματήσουμε με κάποιο τρόπο όσο αντέξει. Θα δούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει. Όσο αντέξει η Τουρκία ή η Ελλάδα? Η Ελλάδα. Η Ελλάδα, γιατί έχω την αίσθηση ότι και για τους δύο χώρες είναι δύσκολο. Κοιτάξτε, η Τουρκία, ναι. Η Τουρκία όμως θέλει να κάνει μια ειδωμένη από εκεί και να μας ταλαιπωρεί για πολύ καιρό. Αυτό είναι ο στόχος. Βλέπετε να τραβάει πολύ καιρό. Ναι, μήνες θα τραβήξει αυτή η ιστορία γιατί θα τους έχει από εκεί και τα λοιπά. Θέλουν να μας. Δεν περίμεναν, ήταν έκπληξη για αυτούς και για όλους αυτό που κάναμε. Ήταν μια αντίσταση. Και την έκανε ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε. Η πλειοψηφία, 76% δημοσκοπήσεις λένε. Δεν είναι αυτό ότι. Δηλαδή, όποιος λέει ότι θα έπρεπε να πάρθουν μέτρα δεν έχει ανθρωπιστικές. Φυσικά και έχουμε.
Ναι, κοιτάξτε, τα εθνικά κράτη δεν καταργούνται επειδή το θέλει κάποιος ο οποίος κοιμάται το βράδυ και θέλει το πρωί τα κράτη να ρίξουν τα σύνορα. Έχεις το δικαίωμα να πιστεύεις ότι πρέπει να φύγουν τα σύνορα των κρατών. Έχεις το δικαίωμα να πιστεύεις ότι πρέπει να έρθουν εδώ όλοι οι Αφρικοί να κατοικήσουν στην Ευρώπη. Εντάξει, έχεις το δικαίωμα, αν το λες. Όχι. Αν δω ένα παιδί που θέλει. Έτσι. Αν δούμε ένα παιδί που θέλει γάλα, είμαστε μαζί του. Να το βοηθήσουμε. Κανένα δεν λέει. Το ζήτημα όμως εδώ είναι μια στρατηγική πολιτική κρατών. Το οποίο παίζει, δηλαδή στην πολιτική παίζει τι αποτέλεσμα θα επιφέρει αυτό. Αν δηλαδή ο Τούρκος, όπως είπε, ανοίξει και περάσει αυτό που θέλει και λέει πάρτε τους, γιατί ξέρει ότι η Ελλάδα δεν θα αντέξει και η Ελλάδα θα έχει ένα πλήγμα τεράστιο και η Ελλάδα θα πρέπει να τρέχει παραδείγματος χάρη για τους μετανάστες και αυτός θα πάει στην Κύπρο, στην Κρήτη να πάει να κάνει τις γεωτρήσεις του π.χ. Με λιγότερο κόστος, γιατί δεν θα μπορούμε να αντέξουμε ούτε τον οικονομικό κόστος. Δηλαδή, δεν μπορεί το κράτος να σκεφτεί με τη λογική ότι δεν θέλει να βοηθήσει. Και βέβαια θέλουμε. Απόλυτα θέλουμε. Και να το στηρίξουμε όσο θέλουμε. Όμως, όταν σου κάνουν να. Με το του, δεν το δέχεις. Δεν μπορεί να το δεχτείς αυτό. Για πέστε μου τώρα, με το θέμα των διοδίων τώρα. Γιατί και για αυτό το θέμα πρέπει να πούμε μερικά πράγματα. Αν και εδώ τώρα και με τον κορονοϊό και με όλα τα υπόλοιπα. Επίσης μεγάλο πρόβλημα. Ο κορονοϊός είναι μια κατάσταση η οποία θα δούμε μέχρι το καλοκαίρι σε τι κατάσταση είναι αυτό. Διότι ουσιαστικά πλήττει, είπαμε, και ακούμε τους ειδικούς, πλήττει τις ευπαθείς ομάδες και τους μεγάλους ηλικία. Είναι μια τέτοια. Οι άλλες όχι. Οι ομάδες μπορεί να το περάσει και στο σπίτι χωρίς τέτοιο πρόβλημα. Για πέστε μου, κύριε Γιάννη, όταν λένε τα κανάλια, μην πάτε ταξίδια, μην κάνετε μεγάλα ταξίδια στην Ασία κλπ. Και πας εσύ να δεις τη Βιθλέμ και κολλάει αυτή τη στιγμή στην Πάτρα και στην Πύργο και στην Αμαλιάδα και στην Ξάνθη και στην. Δεν πρέπει να λαμβάνεις και κάποια μέτρα προς. Δηλαδή σου λένε μην κάνεις καρναβάλι και πας και κάνεις καρναβάλι, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Στο δηλαδή, μαγαζί. Και τι γίνεται μετά. Έτσι ακριβώς. Τι φταίνει οι υπόλοιποι. Αυτό θα πρέπει πρώτον ο καθένας μας να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Δεν καταλαβαίνει. Αφήστε το. Δεν είναι. Ναι, να καταλάβει για την προστασία του ίδιου του εαυτού του και του άλλου. Γιατί ο καθένας, αν προστατέψει τον εαυτό, θα προστατέψει και του άλλου. Και δεύτερον, όπως είπατε, δεν θα πάθουμε και τίποτα τώρα για 2-3 μήνες, άμα δεν πάμε ταξίδια. Ας περιμένουμε λίγο. Και ας πάμε μαζικά μετά. Να πιάσει και η ζέστη, να φύγει και λίγο ο κορονοϊός. Πάμε να δούμε λίγο το θέμα των. Τι γίνεται με το. Τα διόδια. Με το θέμα των διοδίων, κύριε Γιάντσιο. Προσέξτε τα διόδια. Τα διόδια, εμείς καταθέσαμε την προηγούμενη Παρασκευή μία αγωγή αρνητική κυριότητας και ζητάω εγώ τα 8 ευρώ που πλήρωσα να μου τα επιστρέψουν πίσω. Γιατί, διότι δεν είναι ανταποδοτικά, είναι διόδια τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να μπουν στο στριμωνικό και στο προμοχώνα, παρεμπιπτόντως προμοχώνα. Να ξέρετε ότι για να πάτε στη Βουλγαρία θα είναι 15 ώρες, έτσι. Γιατί είναι αυτοί με τα άσπρα ντυμένοι ότι προσπαθούν να σώσουν τη Βουλγαρία από τον κορονοϊό που έρχεται από την Ελλάδα. Άλλη τραγωδία είναι εκεί. Σε βάζουν και. Είναι τραγωδία τελείως. Πατάει το αυτοκίνητο πάνω στα ρόδες. Και οι άνθρωποι εκεί είναι με μάσκες άσπρες, καλυμμένοι, δηλαδή, και για να πας. Δεν ξέρω, δεν μου έχουν πει για την εξοχή, αν γίνεται το ίδιο, δεν ξέρω. Τρεις ώρες θέλει να πας. Πάλι, πώς το λένε, προσπαθούν να υποτίθεται άλλη τρέλα τώρα εκεί πέρα. Θυμίζω τις παλιές εποχές δηλαδή στην γειτονική χώρα. Μα είναι απίστευτο. Τα κάνανε επί κομμουνισμού αυτά. Τότε. Το έχουν αυτοί από τότε και το έβγαλα τώρα. Και βλέπεις από μια κατάσταση που είμαστε τελείως χαλαρά, δεν παίζει τίποτα. Και από την άλλη, τους βλέπεις αυτή να γίνεται μια κατάσταση τραγική, η οποία δεν μπορεί να σώσει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Εντάξει, δεν γίνεται. Όσο και να πάρεις μέτρα. Θα σας πω απλά. Αν είχαν όλοι οι Έλληνες εδώ, που πάνε στο καζίνο τους εκεί, θα κουλούσαν όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί εκεί δεν έχει αέρα μέσα στο καζίνο. Δεν έχει παράθυρα. Ένας να έβηχε, όλοι θα κουλούσαν εκεί. Είναι ξεκάθαρο. Και τώρα κάνουν για αυτή κάτι σοου, τι να σας πω. Λοιπόν, επειδή όμως επανέρχομαι στα διόδια, τώρα μας πονάει σιγά σιγά. Τους αιρέως, τους πονάει. Μου φέρουν πάρα πολλά τηλέφωνα, με συναντάνε, μου λένε. Μας πονάει γιατί πληρώνουμε. Και αυτό το να πληρώνεις πήγαινε έλα στη Θεσσαλονίκη, γιατί εμείς πάμε πάρα πολύ. Ενοχλεί τρομερά. Υπάρχουν τώρα από τον Απρίλιο και μετά οι διαγωνισμοί να πουληθούν σε ιδιώτες.
υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα, στο νομόσυρο, οι οποίοι έχουν offshore εταιρείες, οι οποίοι με τις offshore τους θα συμμετάσχουν σε τέτοιους διαγωνισμούς. Λοιπόν, επειδή όμως είναι offshore και δεν μπορούμε, αυτά είναι από πληροφορίες που μαθαίνουμε, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, γι' αυτό και δεν λέμε ονόματα. Με ευχαρίστως θα τα έλεγα. Λοιπόν, εδώ παίζεται ένα οικονομικό παιχνίδι. Στήσανε διόδια που απαγορευόταν διότι είναι ευρωπαϊκός δρόμος πληρωμένος κανονικά 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στήσανε δύο διόδια και θα βγάζουν από 50 έως 70 εκατομμύρια το χρόνο. Τα λεφτά είναι πολλά. Όλη την εγγρατεία θα την πουλήσουν. Εγώ μιλάω για το δικό μας το κομμάτι εδώ. Και εδώ θα τα απαντήσουν όλα. Θα τα διάβαζα κιόλας, κύριε Γιάντσιο, απλά επειδή διαβάζουμε συνέχεια, δεν μπορούμε να θυμηθούμε και καλά πολλές φορές. Και νέα διόδια που θα δημιουργηθούν στον Άγιο Ανδρέα, στην Πέραμο. Καλά που το θυμίζω. Δηλαδή. Σιάτιστα τώρα. Πραγματικά, όχι, εδώ τώρα μιλάμε για την Πέραμο, έτσι. Εδώ, ναι. Στον κόμβο της Πέραμου με Άγιο Ανδρέα. Είναι το επόμενο, το οποίο θέλουν να το φτιάξουν, να τελειώσουν και να αυξήσουν μετά τα διόδια. Δηλαδή θα πληρώνουν και όσοι πηγαίνουν από τη Δράμα. Δεν το συζητώ. Εννοείται. Δεν γλιτώνουν, ούτε Δραμηνοί, κανένα δεν γλιτώνει. Όλοι οι Έλληνες θα πληρώνουμε χαράτσι σε αυτούς. Και ξέρετε ποιο είναι το ξύμωρο σχήμα. Ότι δεν μου δίνουν καμία δυνατότητα να πάω που έχω άλλους δρόμους. Τα στείνουν σε τέτοιο τρόπο και με τέτοιες συνθήκες, έτσι ώστε θες δεν θες θα ανέβεις πάνω, θα τους πληρώσεις, θα φύγεις. Να είναι μονόδρομος ο δρόμος. Αυτό δεν είναι κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου είναι υποχρεωμένο να έχει παραδρόμους. Είναι υποχρεωμένο για χίλια δυο πράγματα. Αυτά δεν συντηρούνται και δεν υπάρχουν. Το μόνο που θέλουν είναι να πάρουν χρήματα. Τα οποία χρήματα θα τα δώσουν στο δημόσιο χρέος, δηλαδή το ΤΑΙΠΕΔ θα τα πάρει. Θα πάω εγώ ο ιδιώτης, θα αγοράσω ας πούμε 100 χιλιόμετρα, θα δώσω ας πούμε 300 εκατομμύρια, θα τα δώσω στους δανειστές μας και για 30 χρόνια αυτοί θα παίρνουν λεφτά από εμάς. Αυτή είναι η πολιτική αντίληψη για τους δρόμους. Πουθενά και σε κανένα κράτος του κόσμου. Πουθενά. Αισιοδοξείτε ότι σας επιστραφούν αυτά τα 8 ευρώ, το κάνετε εγώ φυσικά. Έχω κάνει αγωγή. Το κάνετε καθαρά για συμβολικούς και ουσιαστικούς λόγους. Τα χρήματα δεν παίζουν για να πάρετε, για να πάρετε μια απόφαση ότι έτσι πρέπει να επιστραφούν. Γιατί αν πάρω εγώ μια τέτοια απόφαση, την οποία σας το δηλώνω εδώ και θα έχουμε χρόνια, θα τα λέμε, εγώ θα τους πω μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι διαδικασίες οι δικές μας, αυτά που εντοπίσαμε, είναι απόλυτα δίκαια. Το ζήτημα είναι κατά πόσο η δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος της, στα πόδια της. Αυτό έπειτα να το δούμε. Δεν προσδοκούμε ιδιαίτερα μεγάλες τέτοιες. Δεν ξέρουμε τώρα τι δικαστές, μακάρι να μας καταλάβουν. Εγώ όμως ξέρω ότι εμείς θα το φτάσουμε έως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν θα το επιτρέψουμε γιατί έχουμε δίκιο. Ανταποδοτικά, δεύτερον, είναι δυνατόν να έχουν χαρακτηρίσει δρόμο. Τι κράτος είναι αυτό? Τι απαταιώνες είμαστε εδώ? Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή το κράτος παράνομε. Ένας ο οποίος πηγαίνει στην Αθήνα, έχω την αίσθηση, κύριε Γιάντσιο, και είναι πολίτης μιας άλλης χώρας, από Βουλγαρία, Αλβανία, Σκόπια μέχρι Σουηδία, μένει με την απορία όταν μπαίνει σε λεωφορείο και βλέπει ένα 15 χιλιόμετρα να σταματάει το λεωφορείο και να πληρώνει διόδια. Δηλαδή εκεί πιστεύω τα βλέπουν όλα. Οι ξένοι δηλαδή αισθάνονται πραγματικά ότι είναι σε μια χώρα μάλλον του τρίτου κόσμου. Δεν πρέπει να υπάρχουν πουθενά. Ένας δραμηνός Νταλικέρης, φίλος μου, τον γνωρίζω δηλαδή, μου λέει: Γιάννη, πληρώνω. Είναι τόσες έτσι. Είναι, αν τις μαζέψεις, λέει: πληρώνω 270 ευρώ να πάω στην Αθήνα και να έρθω. Είναι, ναι, εντάξει, είναι 100.000 δραχμές, έτσι. Ναι, για να... ναι. Δεν είναι παξεγέλαση εδώ. Εδώ μιλάμε αυτό το πράγμα. Τι μυαλά τους καρφίστηκαν έτσι ώστε να πληρώνουμε τεράστια ποσά. Και ταυτόχρονα να μιλάς για την ανάπτυξη, πρέπει να πούμε. Να λες δηλαδή ότι θα φέρει την ανάπτυξη, ότι θα έρθουν οι επενδυτές. Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη ανάπτυξη θα γίνεται στο νομό Σερών. Έχουμε τα πρωτεία. Μας έφεραν τα διόδια, τώρα μας φέρουν τα κλειστά κέντρα για τους μετανάστες. Έχουμε ανάπτυξη. Και μας έκαναν και μια φυλακή πρωτού 10 χρόνια. Στην Ιγρίτα. Στην Ιγρίτα. Εδώ έχουμε... όμως δεν τελείωσε. Επειδή είστε και δικηγόρος, θα ξέρετε. Εδώ στον Νικηφόρο παράλληλα ξεκίνησαν. Αυτή δεν τελείωσε ακόμα. Δεν τελείωσε ακόμα. Θα την τελειώσουν τώρα, λένε. Θα τους κεραστεί. Με το άλλο θέμα, το κόκκινο δανείο, τι γίνεται? Κύριε Φυλακτέ, το κόκκινο δανείο είναι ένα θέμα που τώρα μπορεί να μπει και. Βλέπουμε ότι θα έχει κούρεμα. Προσέξτε, λένε... μπορεί να μπει και στην επικαιρότητα τρίτο-τέταρτο. Αυτή τη στιγμή, αν δεν υπήρχε ο Εύρος,
και λογικό έχει τα πρωτεία να έχει την πρώτη θέση στη δημοσιότητα, θα ήταν πρώτο θέμα. Γιατί πρώτο θέμα? Διότι μέχρι 1η Μαΐου και μετά δεν υπάρχει προστασία ούτε καν του νόμου Κατσέλη, καμία προστασία στις πρώτες κατοικίες. 10 χρωστάς, 20, 50, 100, δεν ξέρω τι χρωστάς, δεν έχεις καμία προστασία. Καμία απολύτως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατά τον δικό μου τράπεζα, αν δεν έχεις τη δυνατότητα δικαστικά να τους απειλήσεις ότι θα πάω στο δικαστήριο, είσαι στα, αν θέλετε, στο στόμα των τραπεζών. Αυτές θα αποφασίζουν. Επιτακτική ανάγκη. Η Ελληνική Βουλή θα πρέπει να ψηφίσει για τα φανς που πουλούνται σε ροή. Δεν μπορεί να το παίρνει. Χθες μας ήρθε μια διαταγή πληρωμής, η οποία το ποσό είναι 83 χιλιάρικα, πουλήθηκε 12. Και έρχεται αυτή η εταιρεία και ζητάει 83. Αν βάλετε 12 μέχρι το 83, θα πάει καμιά 9-10 φορές. Δηλαδή, θα έπρεπε το τραπεζικό σύστημα, λέτε, να διασφαλίσει ουσιαστικά ότι θα υπάρχει ένα πλαφόν. Αλλά είναι δύσκολο. Όχι, δεν είναι καθόλου. Από τη στιγμή που φύγαν τα. Καταρχάς οι τράπεζες ελέγχονται από το κράτος. Ελέγχονται, δεν ελέγχονται. Όχι. Ελέγχονται από Έλληνες, ούτε όχι. Από Έλληνες. Είναι άδεια κουφάρια, ζουν με τα δικά μας 2-3 ευρώ που κάνουν με τις συναλλαγές. Αυτοί είναι. Χρήματα δεν έχουν. Έχουν ανακεφαλοποιηθεί 3 φορές. Έχουν φύγει γύρω στα 80 δις σε αυτές τις τράπεζες. Πάλι δεν έχουν χρήματα. Πάντως δεν είναι θέμα των τραπεζών να πάρουν χρήματα. Από όσο καταλαβαίνω, έχουν οδηγηθεί στα ξένα φαντς και πλέον θα έχεις να κάνεις με τον όποιον Κορεάτη, Πακιστανό, δεν ξέρω από πού. Ιρλανδό, Αμερικάνο, Ιδό, Γερμανό, Αμερικάνο, Ολλανδό. Βραζιλιάνο. Θα πάρει αυτό. Και Φιλανδούς έχω. Ναι, και Φιλανδούς. Όλοι. Συνήθως από πού έρχονται αυτά τα φαντς? Αυτά τα φαντς, τα 7-8 τα οποία είναι τα δυναμικά που έρχονται, Ιρλανδία, Φιλανδία, Αμερική, Γερμανία, Ολλανδία. Είναι. Ξένοι πάντως, από όσο καταλαβαίνω. Ξένοι που το πρώτο λόγο το έχουν οι Έλληνες. Οι Έλληνες πουλάνε στους εαυτούς τους. Είναι ένα σκοτεινό παρασκήνιο που κάνουν εταιρείες τέτοιες στο εξωτερικό μαζί με φανς ξένα και η δική μας μέσα, γιατί εδώ είναι η μαρμίτα, τα χρήματα. Ποιοι είναι τώρα εκεί? Μακάρι να μπορούσαμε να μάθουμε ποιοι Έλληνες είναι πάλι αυτοί που μας πίνουν το αίμα. Να είστε καλά, κύριε Γιάντσιο. Εγώ σας ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ιωάννης Γιάντσιος, δικηγόρος από ΣΕΡΕΣ. Κυρίες και κύριοι, τα λέμε τακτικά και κάθε φορά πραγματικά είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την συζήτηση που έχουμε μαζί του.